Στο σχολικό συγκρότημα, όπου στεγάζονται το ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Αλεξανδρούπολης και το εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να παραδώσει ένα ολοκένουργιο λεωφορείο, βρέθηκε ο πρόεδρος του Ευγενίδιου Ιδρύματος, Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης. Τα παιδιά υποδέχθηκαν με μεγάλη χαρά τον κύριο Ευγενίδη, του έδωσαν ένα συμβολικό δώρο, ενώ ετοίμασαν και πανό για να τον καλωσορίσουν. Δεν έμειναν όμως μόνο εκεί, αφού τραγούδησαν με τις μελωδικές φωνές τους τραγούδια γνωστά, αλλά και ένα που ήταν δικής του σύνθεσης και μελοποίησης της καθηγήτριας μουσικής του σχολείου. Το νέο λεωφορείο θα λύσει τα χέρια των ανθρώπων του σχολείου, καθώς πρόκειται να βοηθήσει σημαντικά στη μετακίνηση των μαθητών από και προς αυτό, αφού διαθέτει και ράμπα για αναπηρικό αμαξίδιο. Με τις ανάγκες να αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, ένα ακόμη λεωφορείο ήταν απαραίτητο, με την ανταπόκριση του Ιδρύματος να είναι άμεση. Για μας ήταν χαρά και τιμή που μπορέσαμε να ανταποκριθούμε σε ένα πολύ δίκαιο αίτημα για αυτά τα σπουδαία παιδιά, για αυτούς τους σπουδαίους δασκάλους και αυτό το σπουδαίο έργο που γίνεται στην Αλεξανδρούπολη, με μια βαθιά ενταξιακή νοοτροπία, γιατί από αυτά τα παιδιά δεν είναι τι έχουν να μάθουν αυτά από εμάς, εμείς τι έχουμε να μάθουμε από αυτά. Επομένως είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή στο Ίδρυμα Ευγενίδου που μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία, στην τόσο σημαντική για τον τόπο μας Αλεξανδρούπολη, στη Θράκη μας, στον Εύρο μας, το να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι ελάχιστο για αυτά τα σπουδαία παιδιά. Αυτό είναι ένα σχολείο της καρδιάς μας και της ψυχής μας. Το 2017 απευθύναμε έκκληση για βοήθεια στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Ανταποκριθήκαν οι άνθρωποι και έχουμε το πρώτο μας λεωφορείο με ράμπα για αναπηρικά αμαξίδια. Τα σχολεία μεγαλώνουν, τα παιδιά πληθαίνουν, έχουμε περισσότερους μαθητές που είναι καθυλωμένοι σε αναπηρικά αμαξίδια. Ξαναζητήσαμε τη βοήθειά τους, οι άνθρωποι ανταποκριθήκαν ξανά άμεσα, να τους έχει ο Θεός καλά, το Ίδρυμα Ευγενίδου που μας χάρισε, μας δώρισε άλλο ένα σχολικό λεωφορείο και αυτή τη στιγμή έχουμε δύο υπερσύγχρονα σχολικά λεωφορεία, σχεδόν καινούρια, με ράμπα για να εξυπηρετούνται και μαθητές με αναπηρικά αμαξίδια, να είναι γεροί οι άνθρωποι. Και μας έχουν πει επίσης και ό,τι άλλο χρειαστούν θα είναι στο πλευρό μας. Μπορώ να πω ανεπιφύλακτα ότι η λέξη ανθρωπιά με κεφαλαία γράμματα έχει ονοματεπώνυμο. Και αυτό είναι Όμιλος Ευγενίδη. Είναι οι άνθρωποι που σταθήκαν κοντά μας πριν 5 χρόνια με τη δωρεά ενός εξαιρετικού λεωφορείου, το οποίο λειτουργεί μέχρι και σήμερα, και τώρα και σήμερα για δεύτερη φορά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και μας έκαναν άλλη μια δεύτερη δωρεά, έτσι ένα άλλο λεωφορείο με ράμπα, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες των παιδιών του σχολείου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρθαμε σήμερα εδώ πέρα, εμείς οι γονείς των μαθητών με αναπηρία του ΕΚ και Νεγίλ Αλεξανδρούπολης, για να υποδεχτούμε και να αποδεχτούμε μια πολύ σημαντική κοινωνική επένδυση, όχι απλά δωρεά, για το σχολείο μας, για τα σχολεία μας, αλλά κυρίως για την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Μια επένδυση που έχει να κάνει με ένα σχολικό λεωφορείο, σύγχρονο, το οποίο θα μεταφέρει τα παιδιά μας, τα παιδιά με κινητικές κατά κύριο λόγο αναπηρίες, μιας και έχει μια πολύ σύγχρονη και πολύ εξελιγμένη ράμπα, αλλά και τα παιδιά με νοητικές αναπηρίες, έτσι ώστε να μπορούν να μετακινούνται με ασφάλεια, να μπορούν να μετακινούνται με αξιοπρέπεια και να μπορούν εν τέλει να συμμετέχουν στο αγαθό της εκπαίδευσης, όπως ακριβώς αρμόζει σε μια σύγχρονη κοινωνία, σε ένα σύγχρονο σχολείο. Θερμές ευχαριστίες σε όλες και όλους όσους συνετέλεσαν σε αυτό. Θερμές ευχαριστίες στο Ίδρυμα Ευγενίδη.
θερμές ευχαριστίες στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για την στήριξή του, αλλά και στο προσωπικό του σχολείου, που από τους διευθυντές μέχρι τους εκπαιδευτικούς, το ειδικό βοηθητικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, κάθε μέρα δίνουν πραγματικά την ψυχή τους, έτσι ώστε τα παιδιά μας να έχουν αυτό το αγαθό της εκπαίδευσης κάτω από τις καλύτερες συνθήκες. Είναι μια σπουδαία μέρα η σημερινή, καθώς τα μεγάλα λόγια γίνονται πλέον μεγάλες πράξεις. Εκεί όπου η πολιτεία, η ελληνική πολιτεία δεν φτάνει, δεν χωρεί, ή αρκεί πάρα πολύ με τις δικές της διεργασίες, παίρνει η θέση, παρεμβαίνει υπέρ της κοινωνίας και υπέρ των μικρών πολιτών. Η ιδιωτική πρωτοβουλία, όπου με πολύ αγάπη, έγινε σήμερα πράξη ένα δεύτερο λεωφορείο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών που το κάνουν χρήση. Ως δήμαρχος που έχω την τιμή σήμερα να εκπροσωπώ την κοινωνία της Αλεξανδρούπολης εδώ, αλλά κυρίως ως άνθρωπος, δεν θέλω να απευθύνω και εγώ ένα απλό αλλά πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Να χαρίσω τον Πρόεδρο, στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε όλους όσους συνετέλεσαν προκειμένου να ολοκληρωθεί η χορηγία αυτή. Να χαρίζω ο Θεός υγεία και αντίστοιχα εσείς με τη σειρά σας να χαρίζετε απλόχερα, αγάπη και πάρα πολλά χαμόγελα τόσο σε μικρούς όσο και σε εμάς τους μεγάλους. Θέλω να ευχαριστήσω γιατί όντως εκεί που το κράτος δεν φτάνει πολλές φορές χρειάζεται και η στήριξη από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Και είναι κάτι το οποίο το επιθυμούμε, το αγαπούμε και θα το στηρίξουμε και εμείς με τις μόνες τις δυνάμεις μας. Θέλω βέβαια όμως να επισημάνω και το ότι ήδη το 2020 γίνανε 120 προσλήψεις ειδικής αγωγής από το Υπουργείο Παιδείας, εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και σας διαβεβαιώνω ότι αυτή την περίοδο και αυτή τις μέρες που διανύουμε έχουμε άλλες 420 αιτήσεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής τους οποίους η κυρία Υπουργός είπε ότι μέσα στον Ιούλιο και ενδεχομένως Ιούλιο με Αύγουστο θα γίνουν οι προσλήψεις τους.